Τρικάλων και η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων, Πανελλαδική Επιτροπή, εγώ εκπροσωπώ Θεσσαλία, για να απαιτήσουμε την επαναπρόσληψη του ατόμου με αναπηρία, το οποίο ενώ έχει προβλεφθεί για διάφορους τυπικούς λόγους που ανακάλυψαν μετά την πρόσληψή του, τον απέλυσαν. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν συναντιέται μόνο εδώ, στη Λάρισα. Έχει συμβεί και σε άλλες επιχειρήσεις και κυρίως του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες προσπαθούν να απολύσουν, να διώξουν από το δυναμικό τους τα άτομα με αναπηρία. Αυτό έχει τη ρίζα του στο γεγονός ότι τα άτομα με αναπηρία για να εργαστούν ανάλογα με την αναπηρία που έχουν χρειάζονται και κάποιες προϋποθέσεις. Αυτές οι προϋποθέσεις αποτελούν κόστος για τις επιχειρήσεις. Και εκεί κάπου βρίσκουμε την πρώτη αιτία. Η δεύτερη αιτία είναι ότι δεν μπορεί ένα άτομο με αναπηρία να έχει την ίδια αποδοτικότητα με έναν αρτιμελή. Αυτή τη στιγμή, ενώ υπάρχει ο νόμος για ποσόστοση στις προσλήψεις, στις δημόσιες υπηρεσίες και τις δημοτικές, αυτό παρακάμπτεται με διάφορους τρόπους, είτε με προκήρυξη θέσεων που δεν θα μπορούσε να εργαστεί κάποιο αμαία, είτε με παραγράφους οι οποίες ουσιαστικά θα αποκλείουν. Είναι καταστροφικό για το άτομο με αναπηρία, γιατί δεν το αφήνουν να νιώσει την ένταξη στη κοινωνία. Το να έχεις ένα άτομο με αναπηρία σπίτι, απλά να παίρνει ένα επίδομα και να μην κυκλοφορεί σχεδόν καθόλου, είναι πάρα πολύ ζημιογόνο για την ψυχολογία του. Η δουλειά, η άθληση, ο πολιτισμός, είναι κίνητρα τα οποία μπορούν να εντάξουν κοινωνικά ένα άτομο με αναπηρία, να το κάνουν να νιώσει τη δυνατότητα να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο. Είναι πράγματα τα οποία θα τον αναγκάσουν να βγει από το σπίτι και να διαπιστώσει και άλλα προβλήματα, π.χ. προσβασιμότητα για να πάει στη δουλειά. Αυτό λοιπόν τον αναβάζει ένα επίπεδο πιο πάνω από αυτό που ήταν πριν, που ήταν κλεισμένο σπίτι.